Χαμόγελα ικανοποίηση στον τουριστικό κλάδο, καθώς μετά από σχετικές πιέσεις αναρτήθηκε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η ανακοίνωση για την πραγματοποίηση του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την τακτική αεροπορική γραμμή Ιωαννίνων Ηρακλείου. Η γραμμή, μετά από περιπέτειες πολλών μηνών, εντάχθηκε τελικά στις άγωνες. Ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω της διαδικτυακής πύλης, στην οποία θα αναρτηθεί τις προσεχείς ημέρες η διακήρυξη. Η προθεσμία για την υποβολή προσφορών ορίζεται στις 61 ημέρες και προσδιορίζεται περίπου στις 17 Ιουλίου. Ο Στάθης Σιούτης από την Ένωση Ξενοδόχων μίλησε για την πτήση που αναμένεται να ξεκινήσει από την 1η Οκτωβρίου. Άγωνη αεροπορική σύνδεση. Πλέον εμείς είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, διότι ένα αίτημα που είχαμε ως φορέας της περιοχής πλέον πραγματοποιείται. Ως γνωστό, όλη αυτή η διαδικασία είχε ολοκληρωθεί στο τέλος του Δεκεμβρίου του 2022. Στη συνέχεια, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έστειλε την έρευνα και το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης στην Κομισιόν. Πλέον έχουμε πάρει την έγκριση και το πράσινο φως από την Κομισιόν για την εκτέλεση της συγκεκριμένης αεροπορικής σύνδεσης, η οποία, να πούμε, ότι θα εκτελείται από τις αρχές Οκτωβρίου του φετινού χρόνου και θα διαρκέσει για 4 χρόνια. Οι τιμές αυτής της πτήσης θα είναι σταθερές για τη χαμηλή περίοδο. Για one way θα είναι στα 76 ευρώ η τιμή, για τη μέση περίοδο θα είναι στα 80 και για την υψηλή περίοδο θα είναι στα 104. Οι τιμές αυτές θα είναι σταθερές, δεν θα αλλάζουν, δηλαδή δεν θα είναι θέμα προσφοράς και ζήτησης της αεροπορικής σύνδεσης που θα αναλάβει την αεροπορική αυτή γραμμή. Για μας είναι πολύ σημαντική η σύνδεση αυτή, διότι πάρα πολλοί φοιτητές οι οποίοι μένουν στην περιοχή, τουρίστες, επιχειρηματίες, αλλά και πάρα πολλές εκπαιδευτικές εκδρομές που γίνονται στην περιοχή, θα μπορούν πλέον να έρχονται οικονομικότερα και γρηγορότερα. Επίσης, θα υπάρξουν και πάρα πολλά συνδυαστικά προγράμματα, έτσι, με ταξιδιωτικά γραφεία, με τα οποία ήδη συζητάμε. Πολύ ικανοποιημένοι πλέον και αυτή η αεροπορική σύνδεση, όπως και αυτή που προαναφέρατε με το Tel Aviv, θα αυξήσει κατά πολύ την επισκεψιμότητα στην περιοχή μας. Άρα, κύριε Σιούτη, φαίνεται ότι διαμαρτυρίες, γιατί είχε βγει εκτός στην αρχή η άγωνη γραμμή, φαίνεται ότι έπιασαν τόπο, σωστά? Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Και πραγματικά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, τον κύριο Τασούλα, και τον βουλευτή Ιωαννίνων, τον κύριο Σταύρο Καλογιάννη, καθώς και εσάς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διότι από κοινού πιέσαμε για να πραγματοποιηθεί η συγκεκριμένη αεροπορική σύνδεση, που πραγματικά θα αλλάξει το τουριστικό γίγνεσθε της περιοχής.